Αρκετός κόσμος παρευρέθηκε στον Διαβλό στα εγκαίνια της έκθεσης των εικαστικών εργαστηρίων στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη λήξη της εκπαιδευτικής χρονιάς του Τμήματος Δημιουργικής Απασχόλησης Νέων και Ενηλίκων της Διεύθυνσης Πολιτισμού του ΔΟΕΠΑΠ ΔΙΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου. Στην έκθεση φιλοξενούνται έργα των μαθητών όλων των τμήματων και δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στο σύνολό τους με βασικό στόχο τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των συμμετεχόντων καθώς και τη μίμησή τους στα διάφορα είδη τέχνης όπως τη φωτογραφία, τη ζωγραφική, τις εικαστικές κατασκευές, το ψηφιδωτό, το κόμικ και την αγιογραφία. Όπως βλέπετε και από τις αφίσες μας είναι μια γιορτή, γιορτή τέχνης και δημιουργίας. Στην πραγματικότητα γιορτάζουμε έτσι πανηγυρικά θα λέγαμε και πολύ χαρούμενοι είμαστε που γιορτάζουμε τη λήξη της εκπαιδευτικής μας χρονιάς στα εικαστικά μας εργαστήρια. Φέτος λειτουργήσαν στα εικαστικά εργαστήρια διάφορα προγράμματα, άλλα ήταν σεμιναριακού τύπου, λειτουργήσαν σεμιναριακά και άλλα ήταν σε αιτήσια βάση. Ας αρχίσουμε από αυτόν εδώ τον όροφο, βλέπετε μάλλον τη φωτογραφία, την κεραμική, εικαστικές κατασκευές δίπλα, δύο εργαστήρια εικαστικών κατασκευών, το ένα είναι με το Βαγγέλη Πατσέα και το άλλο με την κυρία Κουρεντή. Αγιογραφία με την κυρία Κουρεντή, η φωτογραφία είναι με τον Λέοντα Μουρτζούκο, εδώ, και τα κεραμικά, η κεραμική ήταν με την Αλία Εφέντη, ζωγραφική στον κάτω όροφο με την Καφίδα Φωτεινή, ψηφιδωτό με την Γεωργιάδου Φρόσο, κόμικ με τον Καραμπελιά Γιάννη και κόσμημα με την Εδραγατζίκη Κάτια. Στην έκθεση παρουσιάζονται εργασίες από ταχύρυθμα και σεμιναριακά τμήματα όπως και τα δύο εργαστήρια εικαστικών και κατασκευών. Είναι ένας κύκλος που θεωρούμε ότι ήταν πάρα πολύ δημιουργικός, πάρα πολύ καλλιτεχνικός. Είναι ένα τμήμα που και από την ονομασία του δίνει μια δυνατότητα να αξιοποιηθεί δημιουργικά ο ελεύθερος χρόνος όλων των συμπολιτών μας, όλων όσων επιθυμούν, να αξιοποιήσουν καλλιτεχνικά και δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους. Εμείς είμαστε εδώ διοικητικά και υποσχόμαστε βελτίωση και ανανέωση σε όλες τις δράσεις μας, κυρίως ποιοτική βελτίωση. Μεταξύ των συμμετεχόντων στην έκθεση και ένας δικός μας άνθρωπος, ο εικονολήπτης της Τία Ερτήλου και Ανός Λάκης, ο οποίος μετέχει στη φωτογραφική ομάδα του Διάβλου και εκθέτει φωτογραφίες από εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Δήμου Βόλου. Η έκθεση θα παραμένει ανοιχτή έως την Παρασκευή 7 Ιουλίου και θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Να σημειωθεί ότι τη φετινή χρονιά στα εργαστήρια του Τμήματος Δημιουργικής Απασχόλησης Νέων και Ενηλίκων πήραν μέρος πάνω από 400 άτομα.